Μαζί μας. Καλώς όρισες, Βλαδίμιρε. Και σκηνοθέτης και δημιουργός θεάτρου δεν είναι, γιατί ξέρω ότι εσείς που τα κάνετε όλα, το ηθοποιός είναι και λίγο πιο σημαντικό, είναι σκηνοθέτης ή ηθοποιός για σένα. Κοίταξε να σου πω, για μένα, να σου μιλήσω μόνο για μένα. Πριν από χρόνια είχα γοητευτεί τόσο πολύ από το σκηνοθέτη, αλλά πλέον προτιμώ την παιδικότητα του ηθοποιού. Α, ναι. Αισθάνομαι πιο απελευθερωμένος όταν βρίσκομαι επί σκηνής. Μου αρέσει αυτή η παιδικότητα. Mm. Ο άλλος είναι ναι, αλλά δεν με τρελαίνει πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα. Χθες το βράδυ που είχες πάει θέατρο, επειδή το παίξαμε το πρωί ως είδηση. Ναι. Στο θεατρικό του Μπέζου, ναι, ναι. Στο ένα ήρωας με παντούφλες. Mm. Διέκοψες εσύ την παράσταση γιατί κάποιος λιποθύμησε δίπλα σου. Ο Βασίλης ο Βασιλείου. Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός. Λιποθύμησε. Ναι, λιποθύμησε. Φορά. Ναι. Α, δεν καταλάβαμε ότι είναι. Είχατε πάει μαζί να τη δείτε την παράσταση. Όχι, όχι. Καθόταν μια σειρά μπροστά από εμένα και τον αντιλήφθηκε μια συνάδελφος από δίπλα και κάποια στιγμή πέσαμε όλοι πάνω του να δούμε τι έγινε. Και σκόθηκε σε όρθιο και έπεσε. Ναι, δεν γινόταν. Έπρεπε να σταματήσει η παράσταση. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν ξέρει τι έχει πάθει. Ευτυχώς ήταν μια λιποθυμία. Απλή. Βγήκε έξω, πήρε αέρα, συνήλθε. Αυτό ήταν. Ναι, και τελείωσε. Και οι ηθοποιοί πάνω πώς αντέδρασαν, δηλαδή, ήταν ο Μπέζος πάνω επί σκηνής. Εκείνη τη στιγμή ήταν η Δάφνη, η Λαμπρόγιαννη. Η Λαμπρόγιαννη. Ναι. Η σύζυγός σου. Η τηλεοπτική σύζυγος. Και τι, το κατάλαβα αμέσως, διέκοψε. Ναι, ναι, το κατάλαβα αμέσως. Ήρθε και ο Γιάννης κάτω. Εντάξει, μαζευτήκαμε όλοι. Εντάξει, είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό πολύ είναι το καλά. Σημαντικό. Περίεργο συμβαίνει αυτό στο θέατρο. Και άλλες φορές έχει συμβεί. Ξέρεις, είναι όταν έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει ζέστη μέσα η αίθουσα. Λογικό είναι κάποιοι άνθρωποι. Είναι πώς πηγαίναμε παλιά, όταν μας πηγαίναν στο σχολείο, στην εκκλησία και ήταν τα πολλά κεριά και ξαφνικά χανόμουν. Δεν ήταν. Έχει ποτέ κάποιο απρόοπτο Βλαδίμηρο στο θέατρο.